Φίλες και φίλοι της Black and White TV, το γράμμα του Δράμας. Αυτή είναι η 23η διαδικτυακή εκπομπή Δόξα Δράμας Pre-Game News με τον Αντώνη Μπαρμπατή. Να περάσουμε να δούμε και τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας ο προπονητής των Μαυραϊτών, ο κύριος Ανέστης Τσελεμπής. Φίλες και φίλοι της Black and White TV, το γράμμα του Δράμας. Φιλοξενούμε τον προπονητή των Μαυραϊτών, τον κύριο Ανέστη Τσελεμπή. Κύριε Τσελεμπή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεύτερη νίκη για την ομάδα της Δόξας σε δεύτερο σερί εκτός έδρας, μάλλον παιχνίδι. Αυτή τη φορά μέσα στην Νάουσα. Να κάνουμε ένα flashback λίγο στην αναμέτρηση αυτή. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, όπως ήταν και το επόμενο. Μπήκαμε αρκετά καλά, κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0. Η ομάδα της Νάουσας είναι μια νεανική ομάδα που έχει καλούς παίχτες. Το παλέψαν αρκετά. Χάσαμε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου πάλι ευκαιρίες. Δεν ήρθε γρήγορα το γκολ. Παρ' όλα αυτά ήμασταν καλοί, δεν δεχτήκαμε γκολ. Βγήκαμε σε αντεπίθεση. Βάλαμε τα δύο γκολ γρήγορα, αλλά δυστυχώς το μόνο κακό ήταν ότι φάγαμε τις κόκκινες κάρτες και θα έχουμε κάποιους παίκτες, δεν θα τους έχουμε στο επόμενο παιχνίδι. Θα αναγκαστείτε δηλαδή ουσιαστικά να κάνετε κάποιες αλχημίες όσον αφορά το τελευταίο μάτς με την Χρυσούπολη. Σίγουρα στον επιθετικό τομέα έχουμε αρκετούς που λείπουν, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά που θα παίξουν θα ανταπεξέλθουν και θα κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιες επιστροφές όσον αφορά το επιθετικό τομέα γενικότερα? Από τους τραυματίες, ναι, εντάξει, επανέρχεται ο Λαδάκης πιο κανονικά στις προπονήσεις. Έχουμε αυτά τα προβλήματα, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Με τον Ίγκορ τι γίνεται? Έχει πρόβλημα, δεν θα μπορέσει να παίξει. Γιατί? Δύσκολα και με αυτόν. Οπότε ουσιαστικά επιθετικά είναι δύσκολα. Θα λείπει και ο Μαρκόπουλος. Ναι, και ο Μαρκόπουλος και ο Δικάκης που μπήκε αλλαγή και ήταν αρκετά καλός. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους έχουμε. Πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για να καταφέρει να φύγει με το διπλό και να ολοκληρώσει θετικά, όσο μπορεί να το πει κανείς, την χρονιά, δηλαδή με το 3-3. Τα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια. Εκτός έδρας, μάλλον. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Και όπως και στα δύο παιχνίδια δεν δεχτήκαμε γκολ. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έρθει το γκολ και να έχουμε υπομονή και να πετύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε και τα όσα δήλωσαν οι δύο ποδοσφαιριστές των Μαυραϊτών, η Περικλής Μπουσινάκης και Κώστας Μαρκόπουλος. Φίλες και φίλοι της Black and White TV, το κάνουμε στον αδρά μας. Φιλοξενούμε τον ποδοσφαιριστή Δόξας, τον Κώστα Μαρκόπουλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σκόραρες για ακόμη μια φορά, αλλά αποβλήθηκες στη συνέχεια. Τι έγινε σε εκείνη τη φάση, έτσι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν? Κατέβασα την κάλτσα μου για να βγάλω την καλαμίδα, έβγαινε αλλαγή και ήρθε ο διαιτητής προς τα πάνω και μου έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θεώρησε ότι έκανα καθυστέρηση. Εντάξει, δεν πιστεύω πως έκανα καθυστέρηση. Ούτως ή άλλως καθυστέρησε, κάνεις όταν το σκορ ήταν 0-2. Ναι, ήταν 0-2. Πάμε λίγο να δούμε το παιχνίδι με την Νάουσα. Πώς το κρίνεις το μάτσο εκείνο? Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχε και πάρα πολύ ζέστη. Έγινε ένα μέτριο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έγιναν πολλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο πατήσαμε κάτω την μπάλα, παίξαμε, δημιουργήσαμε περισσότερες φάσεις. Πιστεύω μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Εντάξει, σημασία έχει ότι πήραμε τους 3 βαθμούς και πάμε στη Χρυσούπολη. Τη δική σου απόθεση πώς την κρίνεις, γιατί βλέπουμε σκόρες και σε αυτό το παιχνίδι? Δεν έχει θέμα με τη δική μου απόδοση. Εντάξει, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Θέμα έχει ότι η ομάδα κερδίζει, ότι πήρε τους 3 βαθμούς. Τώρα που γίνεται και αυτό με τον Απόλλων Καλαμαριάς που έχει ένα δικαστήριο που εκκρεμεί. Ας ελπίσουμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Επόμενο μάτς με τον Νέα Χρυσούπολη, εσύ θα είσαι απόν. Αρκετοί παίκτες θα λείπουν, ουσιαστικά το επιθετικό κομμάτι. Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα για να μπορέσει να πάρει το διπλό, κάτι δική σου άποψη? Τίποτα, θα είμαστε σοβαροί πιστεύω. Δουλεύουμε μια χαρά και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Πώς κρίνεις συνολικά όλη τη χρονιά? Εντάξει, ήμασταν και άτυχοι μπορώ να πω. Εντάξει, σε κάποια μάτς χάσαμε κάποιους βαθμούς πιο νωρίς πριν από το μάτς με την Καλαμαριά. Πιστεύω εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα, δεν κρίθηκε μες στην Καλαμαριά. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι της Black and White TV, το γάμα στην Ξαδρά μας, φιλοξενούμε τον ποδοσφαιριστή, τον Μαυραϊτό. Στο μυαλό μας. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι της Black and White TV, το γάμα στην Ξαδρά μας, φιλοξενούμε τον ποδοσφαιριστή Μαυραϊτών, τον Περικλή, τον Μπουσινάκη. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα flashback στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα της Νάουσας. Σκόραρες, αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι συνέβη το βράδυ, Σαββάτο, πριν από το παιχνίδι. Ναι, είχα μία ίωση που με ταλαιπωρούσε, αμυγδαλίτιδα, και αναγκάστηκα στις 1.30 ώρα το βράδυ να πάω στο νοσοκομείο. Εντάξει, μου έδωσε αντιβίωση ο γιατρός, είχα λίγο πυρετό,
Την Κυριακή έσφιξα τα δόντια και όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, ναι, αγωνίστηκες, πέτυχες ένα γκολ. Πώς είδες το συνολικά το παιχνίδι της Δόξας και την σημαντική αυτή νίκη? Ναι, εντάξει, ήταν πάλι ένα παιχνίδι σε ένα μέτριο γήπεδο κάτω Χλωτάπητας. Και σε τέτοια παιχνίδια συνήθως πρέπει απλά να βρίσκεις τον τρόπο να κερδίζεις. Εντάξει, πρώτα μακάρι να συνδυαστεί με ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά αφού βρήκαμε τον τρόπο και κερδίσαμε, ήμασταν και πάρα πολύ καλοί, κάναμε πολλές τελικές, όλα καλά. Βλέπουμε τελευταία σκοράρεις, είσαι αρκετά ανεβασμένος. Η δική σου απόδοση πώς την κρίνεις συνολικά? Εντάξει, εγώ προσπαθώ για το καλύτερο όπως όλα τα παιδιά. Όσο προπονείσαι και δουλεύεις συνεχώς, συνήθως ανταμείβεσαι, έτσι γίνεται, όσο πιο σκληρά δουλεύεις. Αυτό κάνω και εγώ καθημερινά. Και κάτι στραβό να μου τύχει, συνεχίζω να δουλεύω και αυτά έρχονται από μόνα τους. Πάμε να δούμε και το επόμενο παιχνίδι. Τελευταίο με τον Νέστο Χρυσούπολης. Έχουμε ξεμείνει σχεδόν από επιθετικούς. Ο Παβίστης μόνο θα μπορεί και εσύ. Πώς το βλέπεις το μάτς αυτό, γιατί πρέπει να προσέξει η ομάδα για να μπορέσει να ολοκληρώσει με νίκη το φετινό πρωτάθλημα? Ναι, είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί και ο Νέστος είναι ψηλά βαθμολογικά. Εμείς θα παρουσιαστούμε σοβαροί όπως σε όλα τα παιχνίδια. Δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις. Και ελπίζω και το πιστεύω θα κλείσουμε τη σεζόν θετικά. Να μιλήσουμε λίγο για τη σεζόν. Πώς την είδες συνολικά όλη τη χρονιά? Ναι, εντάξει, σίγουρα εμείς και η Καλαμαριά ήταν οι δύο ομάδες που θα διεκδικούσαν. Εμείς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την Καλαμαριά. Εντάξει, αγωνιστικά δηλαδή δίκαια είναι πάνω από εμάς. Αλλά στο ποδόσφαιρο, επειδή υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, περιμένουμε να δούμε με αυτή την υπόθεση, μήπως δικαιωθούμε εν τέλει και οι καρποί μας αποδοθούν, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Φίλες και φίλοι της Black and White TV, του κόμματος των Ξαδράμας, φιλοξενούμε τον Θόδωρο τον Πουτακίδη, στη γνωστή πλέον ενότητα γνωρίζοντας τον αντίπαλο, για το τελευταίο μάτς της σεζόν, με αντίπαλο τον Νέστο Χρυσούπολη. Θόδωρο, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, Αντώνη. Τελευταία αγωνιστική, όπως είπες και εσύ. Τελευταία αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Και η Δόξα δίνει τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, αυτή τη φορά στη Χρυσούπολη. Η Χρυσούπολη, με την οποία έχει συναντηθεί μόνο μία φορά στην περσινή περίοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Και η Δόξα πέτυχε σπουδαία νίκη εκεί μέσα με ένα γκολ του Δημήτρη του Καϊντατζή. Και λέω σπουδαία, γιατί μέχρι τότε η Χρυσούπολη ήταν αήττη στην έδρα της. Και μάλιστα στον αγώνα αυτό για πρώτη φορά κάθισε στον πάγκο ο Κώστας Βασιλακάκης. Εμείς ξεχνιόμαστε περίπου, θα δωρε 2,5 χρόνια ήταν αήττος ο Χρυσούπολης. Ακριβώς, αλλά το λέω για εκείνη τη χρονιά, ναι. Mm-hmm. Επίσης, οι δύο ομάδες αντίθεκαν και στην Δέλτα Εθνική Κατηγορία μια φορά το 2002 και πάλι η Δόξα πέτυχε νίκη μέσα στη Χρυσούπολη. Προηγήθηκε με τον Λαζαρίτο Ζουμπούλη, σοφάρισαν ο Νέστος και στο 87. Αν θυμάμαι καλά, πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ ο Πετρίδης και πήρε την νίκη επίσης στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία. Τέλος, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί και στο κύπελο και μάλιστα εδώ στη Δράμα. Και τότε η Δόξα πήρε άνετη, θα έλεγα, νίκη εδώ μέσα 4-1, υποκριθεί για τον επόμενο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Δουκάκης ψάχνει ένα γέμισμα, κάνει για πού, στο δεύτερο δοκάρι, πολύ καλή ευκαιρία και το γκολ! Και το γκολ είναι το 1-0 για τη Δόξα. Το γκολ από τον Μπουσινάκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το γέμισμα στο 27 του Δευτέρου.
Φίλε και φίλοι τη Black and Gold TV, το γάμα σήμερα ξαδρά μα. Φιλοξενούμε τον προπονητό Μαυραϊτών Αθανασίου του Μπέστα, τον κύριο Λεωνίδα Βαγιατζόλ. Κύριε Βαγιατζόλ, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Πάμε να πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό τη χρονιά. Τελείωσε η σεζόν. Ουσιαστικά η ομάδα, αν θυμάμαι καλά, τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Έτσι, ιδιαίτερα τιμητική και πάρα πολύ καλή όλη χρονιά. Τι δική σα άποψη θέλουμε? Πολύ καλή χρονιά. Ξεκινήσαμε να βάλουμε τα παιδιά στο ποδόσφαιρο των μεγάλων, παιδιά που σταματήσαν από την Ακαδημία πέρσι. Θα πάω γενικά έτσι στο πώς πήγε η χρονιά. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, τα παιδιά φοβισμένα απέναντι στους αντιπάλους. Αλλά προς το τέλος του πρωταθλήματος αρχίσαμε να παίζουμε στα ίσια όλες τις ομάδες, να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, να φύγει αυτός ο φόβος ο παιδικός. Τακτικά πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά, δηλαδή δουλέψαμε πάνω σε κάποια συστήματα, γιατί μέχρι τώρα στην Ακαδημία δουλεύανε περισσότερο τεχνική και ατομική τακτική, τώρα πήγαμε σε τακτική υπό ομάδας και ομάδας. Νομίζω πολύ μεγάλο κέρδος η φετινή χρονιά. Αγωνιστήκανε παιδιά, πήρανε πολύ χρόνο συμμετοχής, πολλά παιδιά που πιστεύω ότι αν τα άφηνε η Ακαδημία να πάνε σε χωριά δεν θα πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Εμείς καταφέραμε, τους δώσαμε 90 λεπτά όλους πολλά. Νομίζω ότι έχουμε και μια εικόνα και εμείς σαν οι προπονητές που βρισκόμαστε εδώ στο Σύλλογο και η διοίκηση και τα παιδιά μια εικόνα το ποια μπορούν, τι μπορούν, μέχρι ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν. Νομίζω πολύ καλή χρονιά. Θα μείνει ο Λεωνίδας Βαγιατζόγλου την επόμενη χρονιά στην ομάδα? Αυτό δεν εξαρτάται από μένα ποτέ, κανένας δεν είναι... Μόνο το θέλει, αλλιώς θέλει να μείνει. Ο Λεωνίδας, ναι, θέλει να μείνει βέβαια. Εννοείται. Για τη συζήτηση, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, αυτά τα κρίνουν άλλοι τώρα. Το πώς δουλεύεις, το αν είναι ευχαριστημένοι, αυτό θα το δουν άλλοι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, είμαι ευχαριστημένος από τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου. Ό,τι ζητούσα, προσπαθούσαν να το κάνουμε δηλαδή. Είχαμε πρώτα απ' όλα κοινούς στόχους, κοινές απόψεις. Δεν ένιωθα καθόλου πίεση, παραδείγματος χάρη, για αποτέλεσμα ή κάτι τέτοια. Βλέπανε τη δουλειά, καταλαβαίνουν πού είναι η πραγματική βελτίωση. Δεν είναι σε αυτές τις ηλικίες στη νίκη, είναι στην προσωπική βελτίωση του κάθε αθλητή, γιατί εμείς ετοιμάζουμε αθλητές για τη μεγάλη ομάδα. Και νομίζω πραγματικά ότι φέτος έδειξαν τα παιδιά ότι πολύ σύντομα μπορούν να πλαισιώσουν και τη μεγάλη ομάδα κάποια παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το GLAD TV. Με την ευκαιρία και την αφορμή της τελευταίας εκπομπής σε Black and White TV για τη σεζόν 2016-2017, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η εκπομπή. Τους προπονητές, τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μίλησαν, το προπονητικό team, τους πάντες και φυσικά, δίχως να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πει και ο καθένας από όλο το team που είμαστε τι δουλειά έκανε σχέση αυτή τη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι η εκπομπή ξεκίνησε από το 2015-2016. Συνεχίστηκε τη σεζόν αυτή, 2016-2017, που ολοκληρώνεται με την σημερινή εκπομπή. Πάμε να δούμε, λοιπόν, Θόδωρος Μπουλακίδης. Αντώνη, εγώ θα ήθελα να, μάλλον να πω με ευκαιρία αυτή την εκπομπή, αν ο κόσμος ευχαριστήθηκε αυτά τα οποία ανέφερα για την ιστορία των ομάδων, των αντιπάλων μάλλον της Δόξας, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα αν είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω συνοπτικά αυτά που είπαμε βοήθησαν τον κόσμο να θυμηθεί, να μπορέσει να γυρίσει προς τα πίσω το βιβλίο, ούτως ώστε να καταλάβουν πώς ήταν η συναντήση των δύο ομάδων, ποια ήταν τα αποτελέσματα και πόσο η Δόξα ήταν σε αυτό το μεταξύ τους αγώνες είχε την ανωτερότητα. Θεωρητικά, Θόδωρο, ουσιαστικά ήταν ένα flashback στο να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν και οι νεότεροι. Ακριβώς, ναι, να μάθουν πώς και παλιότερα, ας πούμε, πώς ήταν τα αποτελέσματα των αντιπάλων που είχε η Δόξα με αυτούς που έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Πάντα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Η δική σου εμπειρία από όλη αυτή την εκπομπή? Η εμπειρία μου ήταν ότι νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν θέλω να πω εγώ ότι ήταν καλή, το οποίο ο κόσμος βέβαια, αλλά νομίζω ο κόσμος ενημερώθηκε και ενημερωνόταν για τους αγώνες, τους πριν και τους μετά, αλλά και για τα αποτελέσματα. Θόδωρο, σας ευχαριστούμε. Πάμε στον Σπύρο τον Περπερίδη. Σπύρο, δική σου άποψη. Δική μου άποψη, καταρχήν να πούμε πώς ξεκινήσαμε, έτσι, Αντώνη. Πίσω το 2015-2016. Ξεκινήσαμε στο 2015-2016 σαν ιδέα. Την ιδέα την είχε ο Χρήστος Βατικιώτης και ο Γκλόρι. Ο γνωστός Γεωργιάδης. Ο Σάκης Γεωργιάδης, ο γνωστός Γκλόρι.
Από τη στιγμή που καθίσαμε και μιλήσαμε και είπαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βάλαμε πλέον το πλάνο να γίνουν δύο εκπομπές. Δηλαδή, εντοπίσαμε κάποιες αδυναμίες τις οποίες είχε η ομάδα στον τομέα ενημέρωσης. Δηλαδή, υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Δεν υπήρχε τουλάχιστον η κατάλληλη ενημέρωση. Και δεν ήταν ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Οπότε, φτάσαμε σε ένα σημείο να δούμε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρχει και ενημέρωση, να γνωρίσει ο κόσμος τη Δόξα καλύτερα, και αυτοί που είναι στη Δράμα και αυτοί που είναι στο εξωτερικό, να έχουν έστω μια επαφή, δηλαδή να αρχίσει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του κόσμου και της ομάδας. Αρχίσαμε δειλά-δειλά πέρσι, αφού είχαμε συζητήσει με σένα και με τον κύριο Τσιάρα, ήρθαμε σε συμφωνία, είδαμε πώς θα γίνουν οι εκπομπές. Οφείλω να ομολογήσω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάνει εκπομπή. Δεν πειράζει καλά, πρέπει πρώτη φορά. Δεν είχα μπει ποτέ σε αυτό το κομμάτι, οπότε το ξεκίνησα με πολύ αγάπη για να δω πώς θα πάει. Η πρώτη χρονιά, σε γενικές γραμμές, γιατί ήταν κάτι καινούριο, πήγε καλά. Τη δεύτερη χρονιά πήγε ακόμα καλύτερα, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε και το δικό μας κανάλι και τις δικές μας εκπομπές, τα δικά μας αφιερώματα. Υπάρχει πλέον και ο δεύτερος στόχος, δηλαδή έχει γίνει η πραγματικότητα και ο δεύτερος στόχος που θέλαμε να υπάρχει στη Δόξα, να υπάρχει κάποιο data, δηλαδή να μπορούν να βρίσκουν συγκεκριμένα πράγματα στη Δόξα. Και όσο περνάει ο καιρός θα βρίσκουν και άλλα πράγματα. Τώρα, για φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά, αρκεί να πούμε ότι με ένα προϊόν που ουσιαστικά δουλεύουμε εμείς στο group της Δόξας, κάναμε περίπου 150.000 προβολές φέτος. Σημαντικό νούμερο. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα. Μας έχουν δει σε 60 χώρες, είναι και αυτό σημαντικό. Όπως και το site είναι περίπου, το έχουν δει σε 100 χώρες. Αυξήθηκε σε εισαγωγικά η παραγωγή. Φτάσαμε σε ένα προϊόν να έχουμε 300 συνδρομητάς στο YouTube. Κάναμε περίπου από το 0 70 εκπομπές. Και οπότε φαντάζομαι ότι αυτά τα νούμερα φάνταζαν μέχρι προχθές εξωπραγματικά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Ίσως να μην υπήρχαν και καθόλου, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε ότι δεν υπήρχε καν κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν κάτι που δημιουργήθηκε από το ξεκίνημα, το 2015-2016. Και φυσικά ήταν μια πιλωτική, να πούμε, προσπάθεια το 2015-2016. Το 2016-2017 ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, έτσι ώστε να καταφέρει να φτάσει σε όλα αυτά τα νούμερα. Επειδή είσαι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι στο social media του YouTube και τον email που έρχονται, ας πούμε, στο ΓΣ. Στην ουσία είμαστε όλοι, έτσι. Ναι, είμαστε όλοι. Εντάξει, στο κομμάτι αυτό απλά του συγκεκριμένου. Διαχειρίζεται δηλαδή στο Facebook τις αναρτήσεις και τις δημοσιεύσεις. Πες μου, Βαγγέλη. Εγώ θα ήθελα να διαφωνήσω που λέει όλοι. Εγώ έκανα απλώς την ενημέρωση και την αναδρομή. Εσείς κάνατε την περισσότερη δουλειά. Όλοι. Καλά. Όχι, ναι, γιατί εγώ ο Σπύρος με τα κομπιούτερ, με τα αυτά. Ήταν δηλαδή η δικιά σου δουλειά ήταν πολύ περισσότερη. Εγώ μία αναδρομή την οποία μελετούσα και την έβγαζα όπως μπορούσα, αλλά εσείς κάνατε περισσότερη δουλειά. Μιλάω τεχνικά. Θα σου πω, εσύ μιλάς τεχνικά. Εγώ θα πω ότι συνολικά, αν το πάρουμε. Είναι μια συνολική δουλειά. Δεν είναι κάνω εγώ αυτό, κάνεις εσύ εκείνο. Ναι. Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα η οποία λειτουργήσε όσο να τον καλύτερα. Σπύρο. Καταρχήν να πούμε ότι θυσιάσαμε όλοι μας πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ώρες. Θυσιάσαμε πάρα πολλές ώρες. Λείψαμε πάρα πολλές ώρες από τις δουλειές μας για να έρθουμε να βοηθήσουμε ένα κομμάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ. Κυρίως εσύ, Θόδωρος, Σπύρο, συγγνώμη σε διακόπτω, κυρίως εσύ ουσιαστικά, γιατί ο Θόδωρος είναι συνταξιούχος, το γνωρίζουν όλοι. Εγώ είναι η δουλειά μου, δεν έχω κανένα θέμα, αλλά κυρίως εσύ ουσιαστικά. Έκλεβες ώρες, έχανες ώρες εσύ από τη δουλειά σου. Εντάξει, αυτό εγώ το θεωρούσα υποχρέωση. Από τη στιγμή που δώσαμε τον λόγο μας σε κάποιους ανθρώπους, ο λόγος είναι λόγος και δεν πρέπει να θετείται, έτσι. Ο λόγος μας είναι αυτός. Ήταν αυτός, η συμφωνία μας ήταν αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι τελειώνει μια χρονιά για μας ιντερνετικά πετυχημένη. Για την ομάδα μας εκκρεμούν ακόμα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Όσο αφορά η γνώμη μου, το αγωνιστικό και το οτιδήποτε κομμάτι, αυτό δεν μας πέφτει λόγος, γιατί υπάρχουν πιο πολλοί ειδικοί από εμάς. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να εισέλθουμε σε ένα κανάλι άλλων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε άλλες θέσεις. Δεν είμαστε ούτε προπονητές, ούτε πρόεδροι, ούτε βάζουμε τα χρήματα. Δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζουν αυτοί που κάνουν ουσιαστικά τα πράγματα αυτά. Εμείς κοιτάξαμε τη δουλειά μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε
την επικοινωνία πιο προσιτή, έτσι ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Έχουν εισέλθει από πέρσι πιο πολλά άτομα στην ομάδα. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι φέτος κάναμε και παραγωγές αγώνων, έτσι. Ναι, ο Θόδωρος, ο Μπουντακίδης, να, εδώ ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος, το σπικάζα για τον Θόδωρο. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι, και μάλλον θέλω να σας προτείνω να συνεχίσουμε και του χρόνου. Γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, Θόδωρε. Να σας πω γιατί πρέπει ο κόσμος να λέει, θα μπω σε αυτό το κανάλι, Δόξα Δράμας 1918, και θα βλέπει όλες τις ειδήσεις της Δόξας. Γιατί ο κόσμος θέλει, εκτός δράμας, από όλη την Ελλάδα. Στην εποχή που ζούμε, ναι, πλέον, ναι. Να μαθαίνει για τη Δόξα, ειδήσεις κτλ. Λοιπόν, είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα, με την τεχνική που έχετε εσείς, την ενημέρωση που έχω εγώ, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σπύρο, για τη δική σου άποψη, καταρχήν να ολοκληρώσω, συνεχίσαμε δηλαδή αυτή την αλληλεπίδραση, και χάρη σε αυτή την αλληλεπίδραση, γιατί δεχτήκαμε πολλές προτάσεις το πώς μπορούμε να καλυτερέψουμε την εκπομπή. Δηλαδή η ενότητα του κυρίου Μπουδακίδη δεν υπήρχε πριν, οπότε ήταν απαίτηση κάποιων ανθρώπων που ήρθαν και με πιάσανε και μιλήσαμε, και όντως ήταν θετικό, είναι θετικό αυτό, πρέπει να επιτυχημένο. Επιτυχημένο, οπότε μπήκε και αυτή η ενότητα. Τώρα για το μέλλον δεν μπορούμε να ξέρουμε, έτσι. Φυσικά εννοείται, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Το θέμα είναι για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για το πώς θα μπορεί να συντηρηθεί και να πάει μπροστά όλη αυτή η προσπάθεια. Ακόμη καλύτερα βέβαια για τη νέα χρονιά. Ακόμα καλύτερα, με γνώμονα, μοναδικό γνώμονα και στόχο μέσα από αυτήν τη διαδικασία να βγει η Δόξα κερδισμένη, και οικονομικά αλλά και ιντερνετικά. Δηλαδή θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι ένα κέρδος το οποίο, δηλαδή παράγουμε κέρδος το οποίο δεν φαίνεται. Σωστά. Σύμφωνο. Πέρα από αυτό υπάρχουν και δικές μας προτάσεις, οι οποίες εφόσον όταν τελειώσει το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε θα καλυστούμε να μιλήσουμε, θα τις πούμε. Όσο αφορά τις προτάσεις για διοικητικό, για τα διοικητικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπλεκόμαστε καν ποτέ σε κάτι. Δεν μας ενδιέφερε ποτέ. Δεν κάναμε προτάσεις ποτέ για αυτό το πράγμα. Εμάς, ο στόχος μας, ο ρόλος μας και η δουλειά μας είναι να κάνουμε προτάσεις πάνω στη δουλειά και το πώς θα διαφημιστεί η Δόξα προς τα έξω. Καλός ή κακός, ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Έτσι ακριβώς. Μια εφημερίδα και μια απλή ανακοίνωση και ένα τηλεφώνημα δεν φτάνει. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Γιατί κάποια στιγμή ο εξυγχρονισμός θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα. Θα μας χτυπήσει την πόρτα. Να είμαστε έτοιμοι. Όταν μας χτυπήσει την πόρτα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εφόσον εμείς θέλουμε να ανέβουμε πιο πάνω κατηγορίες, θα πρέπει, εφόσον συνεργαστούμε, η ομάδα μας να γίνει καλύτερη. Δηλαδή, εμείς παλέψαμε και γινόμασταν καλύτεροι. Ενοχλήσαμε κόσμο. Για καλό σκοπό είναι τόσο άλλο. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, σαν μοναδικό στόχο και μοναδικό ρόλο, να δει ο κόσμος ύστερα από 99 χρόνια πώς δουλεύει όλο το σύστημα που λέγεται Γάμα Σίγμα Δόξα Δράμας. Με αφιερώματα, με τους προπονητές, συνεντεύξεις με τους καινούριους παίχτες που έρχονται, τα φυτώρια, δηλαδή προμοτάραμε ουσιαστικά κάθε τι καλό γίνεται στη Δόξα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Το κάθε τι καλό γίνεται στη Δόξα. Δηλαδή να δουλεύουμε για τη Δόξα. Και να βγαίνει κερδισμένη και η Δόξα πολλαπλά, και εμείς να παίρνουμε το μερίδιο που αναλογόμαστε, που μας αναλογεί. Έτσι. Γιατί εμείς, ως γνωστόν, αυτά όλα τα δύο χρόνια γίνανε δωρεάν. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή γίνανε φανταστικά βίντεο, φανταστικά πρόμο. Συνεργαστήκαμε με τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στη Δράμα, και διαφημιστικές και έχουν γίνει βίντεο, και αυτά γίναν με πολύ αγάπη από τους συντελεστές και χωρίς χρήματα. Δηλαδή δεν ήρθε να μας ζητήσει κανείς χρήματα από τη στιγμή που εμείς μιλήσαμε μαζί τους. Καταρχήν, εμείς από την αρχή είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε direct. Δεν θα κρύψουμε τίποτα κάτω από το χάλι. Έτσι. Δεν θα γίνουμε direct. Ό,τι είναι να πούμε θα το πούμε στα ίσα, και ένας λόγος μας αρκεί. Τα χρήματα σίγουρα είναι πώς να το πούμε, όχι ο στόχος, το αποτέλεσμα. Το κίνητρο, ουσιαστικά. Αλλά όταν κάποιος παράγει χ
και δίνει στο εργοστάσιο στο χ συν 100, λογικό είναι να θέλουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί να ξέρουν οι άνθρωποι ότι όλοι αφήσαμε δουλειές. Όλοι αφήσαμε ξεκούραση, όλοι αφήσαμε τα πάντα και αυτό έχει σαν μοναδικό στόχο να ενημερωθεί ο κόσμος, να έρθει πιο κοντά. Και του χρόνου, αν εφόσον συνεργαστούμε, θα υπάρχουν και αλληλεπιδράσεις άλλου τύπου, έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στην ομάδα, να γνωρίσει πιο τη δόξα. Οι ιδέες υπάρχουν, Σπύρο και Θόδωρε. Προσπαθούμε και το καλύτερο δυνατό. Καταρχήν, θα υπάρξει μια συνεργασία σίγουρα με τον κύριο Μπουδακίδη, ο οποίος βγάζει και το βιβλίο. Οπότε ιστορικά για την ομάδα μας αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα που πες βιβλίο, να πάω στο Θόδωρο λίγο. Θα πούμε κανένα λογάκι τίποτα για το βιβλίο. Όχι. Πότε θα είναι έτοιμο. Αν δεν το δούμε, δεν θα πούμε. Πότε θα είναι έτοιμο. Τώρα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Πολύ καλό δρόμο. Τελειώνει. Θα το λέω τελειώνει, ναι. Αλλά θέλουμε να είναι. Να εμφανιστεί με τα 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια θα είναι έτοιμο, το οποίο θα βγει και νομίζω ότι εντάξει. Έχει μεγάλη ιστορία, έχει 15 ετών ιστορία από τότε που η Δόξα ανέβηκε στην αλφαδινική κατηγορία επαγγελματική, δηλαδή 80 με 95. Πιστεύω θα βγει τώρα που να είναι δηλαδή. Εντάξει, το κρατάμε για έκπληξη, το αφήνουμε. Δεν χρειάζεται να πει περισσότερο, θα το δούμε. Εγώ, γιατί ξέρει, είναι αν δεν τελειώσει ένα πράγμα, δεν το λέω γι' αυτό. Πάντως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία, είπε και ο Θόδωρος για το βιβλίο. Καταρχήν, αν συμφωνείς, που σίγουρα συμφωνείς. Συμφωνώ, δεν έχω προβλήματα από τα εξηγήσεις. Ο κύριος Μπουδακίδης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα μας. Είναι ο ιστορικός, οπότε ο επόμενος στόχος μας, εισαγωγικά, είναι ο κύριος Μπουδακίδης. Υπάρχει μια βάση από βίντεο παλιά δικιά μου, στην οποία θα. Σε ένα θησαυρό. Ναι, θησαυρό. Οπότε ο κύριος Θόδωρος, όταν απαλλαγεί πάλι εισαγωγικά από το βιβλίο και υπάρχει συνεργασία από το Σεπτέμβριο και μετά, θα μπορέσουμε να χτίσουμε και ένα ειδικό κομμάτι για αυτό το πράγμα, για να γνωρίσουν και οι νέοι τη ιστορία. Γιατί άλλο να διηγείται προφορικά αυτή η ιστορία και άλλο να τη βλέπει γραπτά. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Τελείως διαφορετικό τα δεδομένα. Αυτά, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο τώρα. Ωραία. Ουσιαστικά, δηλαδή, ευχαριστημένοι είμαστε και με το κομμάτι των social media, όπως πήγε, όπως κύλησε την χρονιά που πέρασε. Έτσι. Φυσικά πάντα υπάρχει το εχθρό του καλού ή του καλύτερο, βέβαια, αλλά εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και πάλι κοντά στους 5.000 φίλους, νομίζω, είναι στο Facebook. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Εντάξει, σιγά-σιγά γίνονται αυτά, βέβαια. Εντάξει, απλώς θα πρέπει να δοκιμάζουμε πράγματα, να μπαίνουν όλα σιγά-σιγά για να δούμε πώς λειτουργεί κάθε πράγμα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, όπως ξέρεις και εσύ, τις προτάσεις μας που είχαμε 20-30 να τις υλοποιήσουμε όλες μαζί. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν. Οπότε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ένα κομμάτι για να μπορεί σιγά-σιγά να εισέρχεται το κομμάτι και να δένει. Π.χ. Για τον κύριο Ζηλιφρίδη, θέλω να πω, για τον Κώστα. Έτσι. Ναι, δηλαδή, και ο Δαμιάνος ο Γεωργιάδης. Ο οποίος ο Κώστας φέτος εισήλθε στην ομάδα έτσι ώστε να είναι ένα γρανάζι όλης της ομάδας, στις οποίες άμα λείψει κάποιος, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορέσει να κάνει τη δουλειά αυτού που λείπει. Υπάρχει κάποιες αντικαταστάσεις που δεν συνεργάζεται ο Κώστας Ζηλιφρίδης. Κυρίως δικός μου στο κομμάτι του ρεπορτάζ κιόλας. Κύριε, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ και στο θέμα του Καστρινού. Και στη Δόξα βοήθησε πάρα πολύ. Τι ξέρεις, Σπύρο και Θόδωρο, είναι πολύ πιο εύκολο να μπορείς να τραβάς φωτογραφία άνετος, χωρίς να έχεις την έννοια του πότε θα προλάβω να γράψω μια φάση και πότε θα τραβήξω φωτογραφία, ας πούμε, όπως κάναμε. Ναι, οπότε αρχίζουμε και επενδύουμε πάνω σε νέα πρόσωπα. Δηλαδή, φέρνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος, δηλαδή κάτι νέο στην ομάδα μας. Συν το Δαμιανό, ο Δαμιανός είναι για μένα ήρωας, γιατί έχει πάνω από 70 μάτς πρέπει να έχει καταγράψει, έτσι. Έχει τραβήξει παιχνίδια και αυτός αφήνει τη δουλειά του, γιατί κάνει άλλες δουλειά το παιδί. Αυτός αφήνει τη δουλειά του, δηλαδή απλώς θέλουμε να ξέρει ο κόσμος ότι όλη σε αυτή τη δουλειά αυτό που κάνουμε το έχουμε μάθει, περισσότεροι το έχουν σπουδάσει, οπότε είναι κάτι αυτό που ψάχνουμε 30 χρόνια, κάτι εξειδικευμένο. Έτσι ακριβώς. Έτσι, δηλαδή πριν λέγαμε ότι θέλουμε κάτι εξειδικευμένο, τώρα υπάρχει. Και σκοπός είναι να το εκμεταλλευτούμε το εξειδικευμένο, εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών. Εγώ πιστεύω ότι θα εκμεταλλευτεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μας εκμεταλλευτούν. Με την καλή έννοια δηλαδή. Ναι, γι' αυτό λέω εντός εισαγωγικών. Να βγάλουν όλες τις γνωστικές μας ικανότητες, καθενός ξεχωριστά,
έτσι ώστε να γίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτά. Ωραία. Και εγώ να πω με τη σειρά μου έτσι πριν κλείσω. Εντάξει, κάναμε το κομμάτι του ρεπορτάζ. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Δεν θέλω να λέω έκανα, θα πω κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε όλοι. Και τη σύνεση από την κάμερα, ο Θόδωρος στο δικό του κομμάτι, ο Κώστας. Και για τα εκτός έδρας αξίζει να συμμετέχει με την βοήθεια του Sport Drama. Θα τελείω, ναι, το δικό μου θα το έλεγε μετά και εσύ. Απλά εντάξει, το κομμάτι του ρεπορτάζ, μιλήσαμε με ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές. Είχαμε άρεση συνεργασία, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μιλώντας προσωπικά να πω, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Άρεση συνεργασία. Μην ξεχνάμε τις μεταγραφές του καλοκαιριού, τις περσινές, όλες τις οποίες φτιάξαμε, ταιριάξαμε και ανεβάσαμε μέσα στο... Και τις χειμερινές. Και τις περσινές. Και τις περσινές και τις ουσιαστικά του Δεκεμβρίου. 50 στο σύνολο. 50 στο σύνολο. Ήμασταν εκεί σε κάθε στιγμή, απίκο, τσακ, για να κάνουμε σωστά την δουλειά. Ευχαριστημένοι. Και πέρα πες και για το Sport Drama και το Δημήτρη. Σίγουρα σημαντικό κομμάτι στην ενημέρωση παίζουν και τα εκτός έδρας. Γιατί εμείς από την αρχή εκφράσαμε την επιθυμία να ασχοληθούμε μόνο με τα εντός έδρας, γιατί θέλαμε να είμαστε κοντά στην ομάδα, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Τα εκτός έδρας θεωρώ ότι δεν μας ταιριάζουν. Πιστεύω ότι αυτή είναι δουλειά κάποιου ο οποίος ξέρει αυτό το κομμάτι. Οπότε έχει διαλεχθεί ο κύριος Τσιάρας για αυτό το κομμάτι, γιατί κάνει αυτή τη δουλειά για τη δόξα πολύ πριν από ό,τι έρθουμε εμείς. Μας βοήθησε, μας βοηθάει και τον ευχαριστούμε φυσικά για την πολύτιμη βοήθειά του. Δεν θα ήταν άδικο να μην τον ευχαριστήσουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ. Τελειώνουμε για φέτος. Ολοκληρώνουμε για φέτος. Ευχόμαστε να πάει όσο δυνατόν καλύτερα η ομάδα και ακόμα είπαμε κρεμούν κάποιες κάποιες αποφάσεις. Θα δούμε τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από εμάς λοιπόν... Καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θέλω να πιστεύω στον χρόνο στη Β' Εθνική. Αυτό ακριβώς. Καλό καλοκαίρι. Το πρωτάθλημα τελειώνει, συνεχίζει στα χαρτιά. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για τη δόξα. Αυτή ήταν ουσιαστικά έτσι ένα μίνι αφιερωματάκι να το χαρακτηρίσω όσον αφορά όσα έχουμε κάνει σαν ομάδα, σαν Black του ITV για την σεζόν 2015-16, προηγούμενη και 16-17 αυτή που ολοκληρώνεται σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της Ακαδημίας της Δόξας για το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαΐου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η τελευταία για την φετινή σεζόν 2016-17 διαδικτυακή εκπομπή Δόξα Δράμα Spring Game News με τον Αντώνη Μπαρμπαρή. Την εκπομπή μας μπορείτε να παρακολουθήσετε κάθε Παρασκευή λίγο μετά στις 9 το βράδυ από την επίσημη ιστοσελίδα της Δόξας www.doxadramas1918.com και κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9 το πρωί από την ιστοσελίδα www.dramanow.gr.